Πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση η οποία τώρα αφορά το κομμάτι των γυναικών, όχι όμως αποκλειστικά από το κομμάτι της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Ξέρετε, η στήριξη της γυναίκας, η στήριξη της μητρότητας, της θέσης και του ρόλου που επιτελεί η γυναίκα στην ελληνική κοινωνία είναι μια μεγάλη συζήτηση την οποία πρέπει να την κάνουμε τακτικά για να κρατάμε το ενδιαφέρον ψηλά και φυσικά να προβληματιζόμαστε για όλες τις παραμέτρους. Σε αυτή τη συζήτηση έρχεται να βάλει και το δικό της λιθαράκι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η Αστερόδια. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ζαχαρούλα Γκριέλα, η οποία είναι πρόεδρος της εταιρείας αυτής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε, το κομμάτι της γυναίκας είναι μια μεγάλη συζήτηση που το τελευταίο διάστημα και λόγω της δυσάρεστης επικαιρότητας έχει επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της βίας. Πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η γυναίκα, έτσι. Πολύ σωστά. Η γυναίκα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει πολλαπλό ρόλο στην κοινωνία. Είναι γυναίκα, είναι μητέρα, είναι σύζυγος, είναι εργαζόμενη. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς λόγω του ότι έχει τόσους ρόλους, πρέπει και να προστατεύεται και να διευκολύνεται στο να μην χάνει ούτε τις φιλοδοξίες της, να μπορεί να εργάζεται και να πραγματοποιεί τα όνειρά της και η οικογένεια να μπορεί να δημιουργεί και τα παιδιά της να μπορεί να μεγαλώνει έχοντας τη στήριξη που απαιτείται από την πολιτεία και βέβαια να έχει τον σεβασμό και την ασφάλεια που της αρμόζει. Σήμερα, βλέποντας λοιπόν και εσείς μέσα από την εταιρεία και την Αστερόδια και μέσα από τη δική σας την καταγραφή, τη θέση και το ρόλο της γυναίκας, πώς το βλέπετε στην ελληνική κοινωνία, είναι αναβαθμισμένος? Εγώ έχω την αίσθηση πως είναι, αλλά είναι. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια. Σίγουρα, όχι απλώς έχει βελτιωθεί, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στα επίπεδα της ισότητας όπως θα έπρεπε να είναι. Ναι. Δεν είμαστε οι ίδιοι με τους άντρες, είμαστε όμως και πρέπει να είμαστε ίσοι με τους άντρες και ισότιμοι με τους άντρες. Παραδείγματος χάρη στον εργασιακό τομέα ακόμη υπάρχουν ανισότητες. Υπάρχουν πολλά στερεότυπα που έχουν παραμείνει ακόμη στην ελληνική κοινωνία για να πούμε ότι έχουμε φτάσει στην ισότητα και κυρίως στην εργασία, αλλά βλέπετε ότι και τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών που έχουν έκρηξη τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ότι η γυναίκα δεν χαίρει του σεβασμού που θα έπρεπε να χαίρει παρά το γεγονός ότι έχει αποδείξει και την αξία της και ότι μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς σε όποιο ρόλο της απευθύνεται. Και επειδή η 25η Νοεμβρίου είναι κοντά, κυρία Γκριέλα, και φυσικά είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Ξαναλέω ότι η επικαιρότητα δυστυχώς δεν μας αφήνει να μην προβληματιστούμε, αλλά και ανεξάρτητα από την επικαιρότητα, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα η βία κατά των γυναικών. Και θέλω και τη δική σας την καταγραφή. Από τη δική σας την καθημερινή λοιπόν επαφή με γυναίκες, με τα στοιχεία, την ανάλυση των στοιχείων. Πού είμαστε σήμερα? Δυστυχώς σήμερα, μάλιστα το πρωί, ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης παρέδωσε στοιχεία, τα στατιστικά για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τα οποία είχαμε το 2023 και το 2024, που σχεδόν το 2024, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη το έτος, έχουν ήδη σχεδόν διπλασιαστεί από το 2023. Πλέον των γυναικοκτονιών που καταγράφονται 21 στο έτος του 2024 μέχρι σήμερα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μία παρένθεση, γιατί χρησιμοποίησα τον όρο γυναικοκτονίες. Ναι, θα ερχόμουν και σε αυτό, γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ και τη νομική σας ιδιότητα και θέλω να το συζητήσουμε για τον όρο. Ολοκληρώστε Να ολοκληρώσω λίγο αυτό, ότι σήμερα λοιπόν παρέθεσε ο Υπουργός τα στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά για την έκρηξη της βίας κατά των γυναικών στη σημερινή εποχή, στο 2024 που συζητάμε, είναι πραγματικά τρομακτικό.
Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο ναι μεν υπήρχε, αλλά έχει τέτοια έξαρση που έφτασε η πολιτεία να αυστηροποιήσει ακόμη περισσότερο τις ποινές που ήδη υπήρχαν, γιατί πλέον ήταν μονόδρομος η αντιμετώπιση του προβλήματος. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα πρέπει, και θα επανέλθω στις γυναικοτομίες, όπως είπατε, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε σαν κοινωνία και σαν κράτος τις αιτίες στις οποίες οφείλεται αυτή η έξαρση του φαινομένου. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη, δηλαδή στο να ξαναβρει η οικογένεια το ρόλο της, στο να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει το κράτος τους πυλώνες της κοινωνίας, την εκκλησία, το σχολείο και να διαπαιδαγωγήσει πλέον από την παιδική ηλικία τον άνθρωπο, να δημιουργήσει συνειδήσεις που σέβονται πρώτα απ' όλα, σέβονται ο ένας τον άλλον. Σέβεται ο άντρας τη γυναίκα, σέβεται το ρόλο της, σέβεται την προσωπικότητά της και η γυναίκα έχει την αυτοεκτίμηση που πρέπει να έχει με βάση πάνω στην προσωπικότητά της. Να μην δέχεται δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες προσβάλλουν την προσωπικότητα και δεν συζητάμε να φτάνουμε μέχρι το να σηκώσει ο άντρας το χέρι. Έτσι δεν μιλάμε μόνο για τη σωματική βία, για τη βία είναι και η λεκτική και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο οικονομικός αποκλεισμός, τους συζύγους, τους συντρόφους. Απλά η σωματική και η σεξουαλική βία είναι αυτή η οποία είναι ορατή. Τα σημάδια της είναι ορατά και δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Μέχρι να φτάσουμε, καταλαβαίνετε, στο έσκατο σημείο που είναι οι γυναικοκτονίες που έχουμε και εκεί πάρα πολλά περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Και εδώ να έρθω λιγάκι στον όρο της γυναικοκτονίας, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ακούγεται. Με την εξής έννοια, νομικά δεν αλλάζει κάτι, είτε πούμε ανθρωποκτονία, είτε πούμε γυναικοκτονία. Και η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία. Δεν εννοούμε ποτέ ότι η ανθρώπινη ζωή της γυναίκας είναι πιο σημαντική από τη ζωή του άντρα. Και ούτως ή άλλως, ο δράστης μιας δολοφονίας γυναικός θα έχει την ίδια ποινή, την έσκατη των ποινών που έχει και σε περίπτωση που σκοτώσει κάποιος άντρα. Η διαφορά είναι ότι χαρακτηρίζεις με τον όρο αυτό την αιτία που έφτασε κάποιος στη δολοφονία, που είναι τι, το φίλο της γυναίκας. Δηλαδή ένας άντρας ο οποίος θέλει να έχει εξουσία και εκμεταλλεύεται την σωματική του δύναμη, εκμεταλλεύεται μια γυναίκα η οποία δεν έχει αυτοπεποίθηση ή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, που δεν έχει σημασία αν είναι μορφωμένη, μπορεί να είναι και μορφωμένη, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι από αγροτική περιοχή, μπορεί να είναι από αστική. Δεν διαφοροποιείται αυτό. Ο ψυχισμός είναι αυτός που κάνει τη διαφορά, την εκμεταλλεύεται και φτάνει στο σημείο, επειδή τον απέρριψε, να της αφαιρέσει τη ζωή. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κουλτούρα που διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι, με το νομικό πλαίσιο και με την κοινωνική αποδοχή του όρου, κυρία Γκριέλα, γιατί το είπατε πολύ σωστά. Φυσικά, οι γυναικοκτονίες δεν είναι ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη δολοφονία ενός άντρα. Δολοφονία άντρα, δολοφονία γυναίκα, την ίδια βαρύτητα έχει. Όμως η αναφορά τους των δολοφονιών αυτών ως γυναικοκτονίες δίνει άλλη βαρύτητα στο μήνυμα που λέει ότι είναι η εκδήλωση της έφυλης βίας που τελικά καταλήγει στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Τον όρο αυτόν πρέπει να το χρησιμοποιούμε, πρέπει να ακούγεται, γιατί είναι σημαντικό να καταγράφεται τα χαρακτηριστικά αυτής της δολοφονίας. Νομικά, η νομική επιστήμη, πώς στέκεται στον όρο αυτό, κυρία Γκριέλα? Κοιτάξτε, και εκεί όπως σε πολλά θέματα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και εκεί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Η άποψη η δική μου, η προσωπική, είναι ότι ούτως ή άλλως δεν μπορεί να νομοθετηθεί ως ιδιαίτερη ιδιώνυμο έγκλημα, διότι είναι ανθρωποκτονία. Σε κάθε περίπτωση θα καταδικαστεί στην εσκάτη των ποινών κάποιος ο οποίος δολοφόνησε μια γυναίκα, όπως σας είπα και πριν, όπως αν δολοφονούσε έναν άντρα. Κοινωνιολογικά, από κοινωνιολογική άποψη, είναι χρήσιμο, σημαντικό και επιβεβλημένο
θέλω να ακούγεται, γιατί πρέπει να περάσει στη συνείδησή μας ότι αυτή η συγκεκριμένη δολοφονία έχει συγκεκριμένη αιτία, έχει συγκεκριμένο ψυχισμό του θήτη και συγκεκριμένο ψυχισμό του θύματος που ανέχεται κακοποιητικές συμπεριφορές, τις οποίες στην αρχή όχι απλώς τις αποδέχθηκε, τις δικαιολόγησε, εμπιστεύτηκε τον δράστη ότι θα αλλάξει συμπεριφορά και έτσι με το να ανέχεται κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα όταν πλέον τον απέρριψε. Και επειδή πολλές φορές, ξέρετε, γίνεται μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και μεγάλος προβληματισμός ότι τελικά χάνουν τη ζωή τους γυναίκες οι οποίες και έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα και έχουν χωρίσει με τον άνθρωπο ο οποίος έχει εκδηλώσει την βία. Νομίζω ότι είναι και φρόνιμο και θα πρέπει να ακουστεί, κυρία Γκριέλα, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να μιλούν. Το αντίθετο, γιατί υπάρχουν τόσες άλλες περιπτώσεις γυναικών οι οποίες έχουν σωθεί επειδή μίλησαν. Μα βλέπετε ότι το γεγονός ότι γνωρίζουμε και έχει γίνει καταγραφή τόσων περιστατικών είναι ακριβώς επειδή οι γυναίκες έχουν αρχίσει να μιλάνε περισσότερο. Και αυτό φωνάζουμε και πολύ σωστά το θέτετε, ότι πρέπει να μιλάνε, πρέπει να καταγγέλουν και όχι μόνο πρέπει να καταγγέλουν, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουν ότι πέραν του ότι δεν επιτρέπεται να ανέχονται συμπεριφορές τέτοιες, όταν τις καταγγέλουν θα πρέπει να είναι σταθερές και συνεπείς στην καταγγελία τους, γιατί ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία υποχωρούν, είτε γιατί επιστρέφουν στην κακοποιητική σχέση από αδυναμία, επειδή πιστεύουν στις υποσχέσεις του δράστη, ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει την καταγγελία υπόσχεται και νέου ότι θα αλλάξει η συμπεριφορά του κτλ., που ποτέ δεν αλλάζει, μόνο χειροτερεύει, ειδικά στην περίπτωση που μια γυναίκα καταγγείλει και επιστρέψει στην κακοποιητική συμπεριφορά. Είτε αν τυχόν προχωρήσει στην καταγγελία, μπορεί εκείνη μετά από τις υποσχέσεις του δράστη πάλι ή για να μην προχωρήσει στις δικαστικές διενέξεις και τα λοιπά, να υποχωρήσει, να πάει να ζητήσει από το δικαστήριο να απαλλαγεί ο δράστης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πάλι καταλήγουμε στο λονίδι παρανομαστή και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά με τις γυναικοκτονίες. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μιλάνε οι γυναίκες, πρέπει να καταγγέλνουν και μιλάνε περισσότερο. Ίσως η συνεχής ευαισθητοποίηση του κόσμου και η ενημέρωση έχει βοηθήσει σε όλο αυτό το κύμα καταγγελιών. Είναι πολύ σημαντικό. Ίσως και η πολιτεία με την αυστηροποίηση των ποινών και τα λοιπά έχει προκαλέσει ίσως με καλύτερη εμπιστοσύνη ότι μπορεί να προστατεύσει τις γυναίκες και σίγουρα πρέπει να κάνει τα πάντα για να προστατεύει αυτές τις γυναίκες. Γιατί είναι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας οι οποίες έχουν ανάγκη μεγαλύτερης υποστήριξης. Πάντως, όπως και να έχει, κυρία Γκριέλα, νομίζω ότι όλοι καταλήγουμε στο συμπέρασμα και όλοι συμφωνούμε στο εξής, ότι αν μάθουμε τα παιδιά μας στις νεότερες ηλικίες να σέβονται, τότε δεν θα μιλάμε για τέτοια γεγονότα. Το θέμα είναι ο σεβασμός του άλλου, του δίπλα. Είτε διαφέρει σε φίλο, είτε έχει οποιοδήποτε άλλη κάποιο διαφορετικό στοιχείο. Όλοι διαφορετικοί είμαστε. Να σεβαστούμε ένας τον άλλον. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Σωστή διαπαιδαγώγηση, γιατί ξέρετε, εμείς μεγαλώνουμε τους θύτες, εμείς μεγαλώνουμε και τα θύματα. Έχει σημασία λοιπόν πώς μεγαλώνουμε από τα παιδιά, από τις παιδικές ηλικίες, να μαθαίνουμε το σεβασμό και στο αγόρι, ότι πρέπει να σέβεται το κορίτσι, ότι πρέπει να ανέχεται το όχι. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που είναι η κουλτούρα διαπαιδαγώγησης του αγοριού, ότι είναι μάγκας γιατί συμπεριφέρεται έτσι στη γυναίκα και ότι δικαιούται να συμπεριφέρεται. Υπάρχουν ακόμη τέτοιες περιοχές στην Ελλάδα και ας είμαστε στο 2024. Έτσι, οπότε αν δεν αλλάξει η κουλτούρα διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας, δεν θα μπορούμε να συζητάμε. Θα έχουμε συνέχεια επαναλαμβανόμενα τέτοια περιστατικά και θα έχουμε την ίδια συζήτηση συνέχεια, που δεν έχει νόημα ούτε τις ποινές να αυστηροποιούμε, ούτε να γεμίσουμε δομές, ούτε να γεμίσουμε φυλακές. Αυτό που έχει σημασία είναι να φτιάξουμε μια πολιτισμένη κοινωνία όπου ένας σέβεται τον άλλον και μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Η Αστερόδια είναι πάντα κοντά στις γυναίκες, να το πούμε. Πλατεία Βάδη 12 στην Αθήνα είναι η έδρα μας. Προσφέρουμε νομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία δωρεάν σε θύματα έμφυλης βίας. Και προσπαθούμε με τις δράσεις μας και εμείς με τις δικές μας δυνατότητες από το δικό μας μετερίσι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη στήριξη της γυναίκας και της οικογένειας. Και έχετε και τη σελίδα σας στο διαδίκτυο, οπότε όποια κυρία μας ακούει και ενδεχομένως θέλει να αναζητήσει την οποιαδήποτε πληροφορία, να σας αναζητήσει. Θα βρει πάρα πολύ εύκολα τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αστερόδια.gr. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.